θα είναι πολύ ωραία που θα έχεις φύγει, ναι. Μερικά λεπτά. Και εγώ θα πάω, δηλαδή θα τρέξω στο δρόμο από κάτω για να σε προλάβω. Φυσικά δεν θα σε ορατή, ούτε σαν κουκίδα, γιατί περπατάς γρήγορα. Οπότε αμέσως, χωρίς να χάσω χρόνο σε βήματα, ετοιμάζω και επιχειρώ άλμα το οποίο με βγάζει δίπλα. Δηλαδή κοντά, οκ, αρκετά κοντά, αλλά όχι πάνω στη στάση. Εκεί, οκ, θα σε αναγνωρίσω από απόσταση περίπου 40-50 μέτρων να περιμένεις. Να μπει στο τρόλεϊ που μόλις έφτασε και μόλις άνοιξε το φώτος του. Ανάμεσα στον κόσμο κατεβαίνει, διακρίνω, ναι, μας βλέπω. Να ανεβαίνουμε γελώντας, γιατί σου λέω ότι πω, κατουργέμαι πάλι. Όταν φτάνω 5-10 μέτρα από την απόσταση, τι λέω ρε μαλάκα, με δε 5-10 μέτρα από τη στάση. Οι πόρτες του τρόλεϊ έχουν κλείσει. Ο οδηγός υποθέτω με έχει δει από το καθρέφτη να κάνω νοήματα με τα χέρια. Και υποθέτω πάλι με έχει γράψει τα αρχίδια του και έχει ξεκινήσει. Οπότε ναι, όταν φτάνω τελικά στη στάση, πάνω στη στάση. Το τρόλι έχει γίνει λεωφορείο που ακολουθούσε κολλητά ο πίσω. Οπότε ξανά, οπότε ναι, δεν πατάω. Χαλαρός, ως το περίπτερο, για νεράκι. Ή iced tea και τέτοιες μαλακίες. Πάω.